να ευνηδιάσει με κάποια αντεπίθεση, που ίσως αυτό να είναι το παιχνίδι που θα επιδιώξει να κάνει, να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Εδώ δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Να δούμε ξανά εδώ, η μπαγιά που βγαίνει δεν υπάρχει περίπτωση. Offside. Ο Μπάρτι, ίσως κάποιο κοντινό πλάνο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Θα το δούμε ίσως από κάποια άλλη γωνία. Ναι, είναι ανοιχτό το χέρι του Μπάρτι. Ο έλεγχος έγινε. Σφυρίζει ο διαιτητής Στέφαν Τσέποβιτς απέναντι στον Μόλ. Εκτελεί ο Τσέποβιτς, το πιάνει ο Μόλ. Η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι και απομακρύνει ο Μόλ. Βλέπουμε πως έπιασε το πέναλτι, χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια με τα πόδια απομακρύνει προτού προλάβει κάποιος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Μπροστά ξανά η ΑΕΛ, μπλοκάρει τώρα ο Μόλ. Είναι πίσω στον Τζάλμα, η σέντρα στην περιοχή, περνάει από όλους, ευκαιρία εδώ το σουτ που έγινε η κόντρα για κόρνερ από τον Μακρύ ή τον Τσέποβιτς. Εδώ ξανά το σουτ, Τεϊσέιρα. Μακρύς, κάθε την παγιά για τον Μιλιτζιάνου, δεν ήταν άσχημη, λίγο πιο δυνατή. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού στην αντίπαλη περιοχή, εδώ το γύρισμα που έγινε. Τσιμπολά. Ωραία μπαγιά για τον Μιλιντσιάνου, πλάγια δεξιά, η σέντρα στην περιοχή, ο Τσέποβιτς, ο Χάσα, ευκαιρία 0-1 για ΑΕΛ. Μένει κάτω η σημεία, δεν υπάρχει κανένα offside και η ομάδα της Λεμεσού εξαργυρώνει την ανωτερότητά της με τον γκολ που έρχεται εδώ. Η μπαγιά που βγαίνει στον Μιλιντσιάνου, σαφώς θα γίνει και έλεγχος, αλλά νομίζω ήταν στην ίδια ευθεία. Βγαίνει προς τα πίσω ο διαιτητής στην εστία του Ολυμπιακού και δείχνει με βαρ ότι ακυρώνεται τον γκολ. Δεν μετράει τον γκολ και εδώ είναι, βλέπουμε. Να δούμε εδώ όμως, Τσέποβιτς θέλει να μπει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα ο Μόλ σε ετοιμότητα, περνάει μπάλα από όλους. Μακρύς, η σέντρα ο Μόλ και πάλι σε ετοιμότητα ο Καμερουνέζος. Στην περιοχή μπάλα, η κεφαλιά που έγινε περνάει από όλους, θα καταλήξει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα στον Μούριελ. Χάσα θέλει να περάσει, έκανε ωραία κίνηση εδώ ο Χάσα. Ανεβαίνει, έχει χώρο. Περιμένει ο Μακρύς απέναντι, μπαίνει στην περιοχή. Ο Μακρύς έξω. Καλή στιγμή στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου για την ΑΕΛ. Κατάφερε να βάλει το πόδι, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Μόλ. Καλή στιγμή. Κρατάει μπάλα, αφήνει για τον Ντεσιρέ, θέλει να βρει τον Σάλι, προβολή ωραία εκεί του Μπάστο, κερδίζει μπάλα και πάει να βγάλει την ΑΕΛ μπροστά. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον Σίχα που είναι κάτω, είναι και ο Σάλι. Εδώ ξανά το χτύπημα χαμηλά. Παραμένει κάτω στο έδαφος και γίνεται έλεγχος για κόκκινη κάρτα και πάει να το δει τώρα ο διαιτητής on field review για να πάρει την απόφαση του κατά πόσον είναι κόκκινη κάρτα και αποβολή για τον Μπάστο που θα είναι πλήγμα για την ΑΕΛ. Ίσως να μην είναι κόκκινη κάρτα. Αυτό είναι το ερωτηματικό που πλανάται για να πάρει την τελική του απόφαση ο Γουμή, έχω την εντύπωση. Και βάζει το χέρι πίσω στην τσέπη και βγάζει κόκκινη κάρτα στον Ούγκο Μπάστο. Αφήνει την ΑΕΛ με 10 ποδοσφαιριστές. Σφυρίζει ο Δημήτρης Κουμής. Τελείω ψύχας πάνω από τα δοκάρια. Τσίμπολα, η σέντρα, η κεφαγιά που έγινε, η επέμβαση από τον Μόλ. Εδώ ξανά, κεφαγιά του Μπεραχίνο. Ανάμεσα από δύο, ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά. Μπαγιά για τον Γκερριέρ. Γκερριέρ, ψάχνει χώρο, ανεβαίνει το γύρισμα στην περιοχή. Η επέμβαση του Μούριελ, διπλή ευκαιρία που χάνεται με τον Μπεχλιβάνη. Από την κίνηση του Γκερριέρ έκανε το γύρισμα ο Πεχλιβάνης, προσπάθησε να εκτελεστεί το φάουλ και μετά θα γίνει αλλαγή. Κυριάκου εκτέλεσε, η κεφαγιά που έγινε, ο Μούριελ θα απομακρύνει. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για το ψύχα. Ψύχας μπαίνει στην περιοχή, ανάμεσα από δύο κρατάει το γύρισμα. Η επέμβαση από τον Μούριελ σε κόρνερ. Μοιραστούν από ένα βαθμό. Με το γέμισμα εδώ, ευκαιρία ο Γκερριέρ, τι κάνει, αστοχή μόνος.
με το κεφάλι στέλνει την μπάλα στις διαφημιστικές πινακίδες. Ραχίνο εκτός περιοχής. Νταβόρ, η σέντρα, ευκαιρία, δοκάρι, η μπάλα, νέο δοκάρι. Ό,τι καλύτερο μας έχει αφήσει στο φινάλε, διπλή ευκαιρία, διπλό δοκάρι για την ΑΕΛ. Κοιτάξτε ξανά, ο Νταβόρ το γύρισμα, ο Μπεραχίνο με τον Κατσάνι Κλίτς. Το γύρισμα του Νταβόρ.